Ο έπαρχος Λεμεσού Οδυσσέας Γεωργίου ανέφερε στον κύριο Βασιλείο ότι όλα τα προβλήματα της πόλης και επαρχίας που εμπίπτουν με κάποιο τρόπο στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας έχουν επιληθεί ή οδεύουν προς επίλυση. Το 94 πρόσθεσε έχουν εκτελεστεί το 97% και το 95% των αναγκαίων έργων. Παρόλη τη ροδινή εικόνα που παρουσιάστηκε, ωστόσο ο κύριος Βασιλείου έχει αντίθετη άποψη. Οι Λεμεσανοί νιώθουν ότι η πόλη έχει εγκαταλειφθεί. Όσον αφορά την αστυνομία, ο αστυνομικός διευθύντης Λεμεσού Σταύρος Γεωργιάδης ανέφερε ότι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα είναι η διαμονή στη Λεμεσό μεγάλου αριθμού αλλοδαπών που έχει αυξήσει το έγκλημα, η αριθμητική ανεπάρκεια του προσωπικού και το κυκλοφοριακό. Σε συνάντηση και κλεισμένο νόμο των θυρών συζητήθηκε επίσης και το θέμα των 12, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Βασιλείου συνιστά θυματοποίηση των ατόμων αυτών. Και η γνωστή υπόθεση των 12 που δίδει την εντύπωση ότι ο στόχος δεν είναι η ενίσχυση της δικαιοσύνης, αλλά η θυματοποίηση ορισμένων ανθρώπων. Τέλος, ο κ. Βασιλείου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στις επόμενες εκλογές η Λεμεσός θα αναδείξει βουλευτές του κόμματός του στη Νέα Βουλή.